Πρόεδρε, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας, Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, κύριε Κατηφέ. Για δώστε μας μια εικόνα. Πόσο ανησυχεί η Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων για τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με το bullying σε κάποια σχολεία, έτσι. Όχι σε όλα, σε κάποια σχολεία. Ναι, κοιτάξτε, είναι αντικειμενικό να ανησυχεί. Είναι αντικειμενικό να ανησυχεί γιατί, ξέρετε, οι σύλλογοι γονέων, οι οργανώσεις συνολικότερα των γονέων που εκφράζουμε μέσα στη σχολική κοινότητα τις ανάγκες και τις ανησυχίες των γονιών, θα ήταν άτοπο να πούμε ότι δεν ανησυχούμε για φαινόμενα που σχετίζονται με συμπεριφορές μαθητών. Και λέμε θα ήταν άτοπο γιατί, ξέρετε, πολλές φορές έχει συνδεθεί ο ρόλος των συλλόγων γονέων ότι διεκδικούμε ένα καλύτερο σχολικό κτίριο, αλλά πραγματικά για μας το σχολείο δεν είναι μόνο το κτίριο, είναι και το επίπεδο της μόρφωσης που παίρνουν τα παιδιά μας, αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνουν στο σχολείο. Και όχι απλά, αν το θέλετε, ανησυχούμε. Είμαστε από αυτούς που με οργανωμένο τρόπο μέσα από τις φορείς μας διεκδικούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και διεκδικούμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να έχουν βάλει ένα λιθαράκι περισσότερο. Τι μπορεί να γίνει τώρα στο ζήτημα αυτό? Θέλω να πω δηλαδή πώς μπορούν να πιέσουν οι σύλλογοι γονέων. Γιατί ξέρετε, το κουβεντιάζαμε και χθες κατηδίαν ότι το μπαλάκι πολλές φορές πάει και στους γονείς μαθητών που φέρεται εμπλεκόμενοι σε τέτοια περιστατικά. Τι μπορεί να γίνει, τι είναι αυτό που πιέζετε εσείς, προς τους καθηγητές, προς τους δασκάλους, προς τους διευθυντές, προς το Υπουργείο, σε ποιους? Ο ρόλος ο δικός μας είναι να πιέζουμε προς την κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση, προς την πολιτεία, να το πω πιο γενικά. Okay, okay. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά πάντα όταν έχουμε ένα φαινόμενο σε έξαρση, περιορίζεται σε ατομικές συμπεριφορές, στη στάση των ίδιων των ατόμων. Πάρα πολλές φορές δυστυχώς πέφτει το στίγμα ή το μπαλάκι στην οικογένεια, μια οικογένεια που δυσκολεύεται να διαχειριστεί μια επιθετικότητα που μπορεί να έχει ένας νέος άνθρωπος, τη ματέωση των στόχων του, μια ανασφάλεια, την αποστέρηση, ακόμα και το πώς θα διαχειριστεί τη σεξουαλική ταυτότητα ενός παιδιού. Και το λέμε αυτό με την έννοια ότι, ξέρετε, εμείς εκτιμάμε ότι αυτά τα φαινόμενα πιθανά να έχουν μεγαλύτερη ένταση λόγω και της πανδημίας και των κλειστών σχολείων δύο χρόνια. Μου το λέγατε και χθες αυτό. Τι εννοείται ακριβώς, γιατί να έχουμε έξαρση τέτοιων περιστατικών? Να έχουμε έξαρση γιατί έχουμε χιλιάδες μαθητές οι οποίοι, για παράδειγμα, φανταστείτε, με δύο χρόνια κλειστά σχολεία, ο μαθητής που αποχαιρέτησε την έκτη δημοτικού σήμερα βρίσκεται κατευθείαν στην τρίτη γυμνασίου. Έχει χάσει δηλαδή δύο πολύτιμα χρόνια της προεφηβείας και της εφηβείας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη συναισθηματική του, την νοητική του ανάπτυξη, όχι στο φυσικό του χώρο που είναι το σχολείο, αλλά μπροστά από έναν υπολογιστή. Έτσι, με τα δύο χρόνια κλειστά σχολεία. Πράγμα που σημαίνει το τι αποτέλεσμα θα έχει και στην κοινωνικοποίηση. Αλλά ξέρετε, επειδή μιλάμε για το σχολικό εκφοβισμό, εμείς θέλουμε να βάλουμε και τη διάσταση ότι η γενικότερη βία που υπάρχει στην κοινωνία είναι αντικειμενικό να μην σταματάει στα κάγκελα του σχολείου. Και πάρα πολλές φορές είναι λίγο βητά τα όρια ποιος είναι ο θήτης και το θύμα. Γιατί ξέρετε, ακόμα και ο ορισμός που έχει δοθεί από το 1994 συγκεκριμένα στον όρο bullying, που είναι καλύτερο κατά την προηγική μας άποψη να χρησιμοποιούμε τον όρο σχολικός εκφοβισμός, είναι λίγο προβληματικός. Με ποια έννοια είναι προβληματικός? Με την έννοια ότι, αν το θέλετε, περισσότερο προσπαθεί να διαχωρίσει ρόλους σε μια επιθετική πράξη, θήτης και θύμα, αλλά πολλές φορές δεν βλέπουμε ότι και ο ίδιος ο θήτης μπορεί να είναι μεγαλύτερο θύμα έξω από το σχολείο, με χιλιάδες προβλήματα που μπορεί να βιώνει. Άρα το ζήτημα είναι πώς θα στηριχθεί πολύμορφα και μέσα από τη σχολική κοινότητα ένας μαθητής. Να σας κάνω έτσι ένα ρητορικό ερώτημα. Εμείς εκτιμάμε ότι λείπει σήμερα, λείπουν από το ίδιο το σχολείο στοιχεία που βοηθούν τα παιδιά μας να ολοκληρώνουν ως προσωπικότητα. Λείπει η ολόκληρη μόρφωση. Λείπει η πολιτιστική δημιουργία στα σχολεία. Λείπει ο αθλητισμός από τα σχολεία. Όχι ότι αυτά θα έλυναν το πρόβλημα, αλλά είναι ένα ζήτημα που βοηθά τους μαθητές να έρθουν πολύ πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Κύριε Κατηφέ, μου λέγατε. Λείπουν οι ειδικοί επιστήμονες από τα σχολεία. Ναι, ειδικοί επιστήμονες. Λείπουν από τα σχολεία οι ειδικοί επιστήμονες που μπορούν να εντοπίσουν τέτοιες συμπεριφορές και μπορούν να πλησιάσουν τα παιδιά αυτά που, και αυτά που απειλούνται, αλλά και αυτά που απειλούν. Ναι, εμείς έχουμε για παράδειγμα χρόνιο αίτημα των οργανώσεων γονέων είναι
η ενίσχυση του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου, του σχολικού κοινωνικού λειτουργού, που σήμερα λειτουργεί σε ορισμένα σχολεία μόνο, και όχι με την έννοια να ψυχιατρικοποιήσουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο, όπως για παράδειγμα τη βία. Γιατί τώρα είναι σε έξαρση αυτό το ζήτημα, με αφορμή και την αυτοκτονία του μαθητή, αλλά ο σχολικός εκφοβισμός ή η επιθετικότητα γενικότερα στα σχολεία, γιατί δεν είναι κιόλας σχολικός εκφοβισμός, είναι μια καθημερινότητα. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να ψυχιατρικοποιηθεί ένα κοινωνικό πρόβλημα, αλλά ούτε να επιλεγεί ο μαθητής ο οποίος είναι λίγο πιο επιθετικός, λίγο πιο, ας με επιτραπεί έκφραση, πιο ζωρικός, αλλά να μέσα από τέτοιους θεσμούς να ενδυναμώσει συνολικότερα ο κάθε μαθητής, ο κάθε εκπαιδευτικός και ο κάθε γονιός. Κύριε Κατηφέ, να σας κάνω μια πρακτική ερώτηση. Στα σχολιά μας, κάθε πότε συνεδριάζει ο Σύλλογος Γονέων? Οι Σύλλογοι Γονέων συνεδριάζουν πολύ τακτά. Οι Σύλλογοι Γονέων έχουν μια αυτοτέλεια, μπορεί να συνεδριάζουν και μια φορά το μήνα και πολύ πιο τακτά. Ξέρετε γιατί ρωτάω? Γιατί βλέπουμε τώρα στην περίπτωση αυτού του παιδιού που έχασε τη ζωή του, έτσι, βγαίνουν γονείς και λένε και το δικό μου παιδί μου το είχε πει, και το δικό μου παιδί μου το είχε πει, και το δικό μου παιδί μου το είχε καταγγείλει. Όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ο Σύλλογος Γονέων σε ένα σχολείο δεν οφείλει να είναι όλοι μαζί, να κάνουν τη μία συνεδρίαση πίσω από την άλλη, να δούνε τι γίνεται στο σχολείο τους, να πιέσουν το διευθυντή που λέει ότι δεν ξέρει, ότι δεν ενημερώθηκε, δεν έχει επαφή με τα γεγονότα, και να βγαίνει να κάνουν κάτι, να προλάβουν? Σαφέστατα οφείλει, και μάλιστα να σας πω ότι όχι απλά οφείλει, γίνεται αυτό που λέτε. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ένας διευθυντής που αντιδράει έτσι, τι μπορεί να κάνει απέναντί του ο Σύλλογος Γονέων? Ο Σύλλογος Γονέων δεν μπορεί να κάνει τίποτα απέναντι στο διευθυντή. Ο Σύλλογος Γονέων θεσμικά, εκεί που έχει ρόλο, είναι στο σχολικό συμβούλιο, που συντελείται κάθε δύο μήνες σύμφωνα με τον νόμο και συμμετέχει ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων, μπορεί να θέτει όλα αυτά τα ζητήματα και να απαιτεί λύσεις. Αλλά ξέρετε, δεν είναι ζήτημα, γιατί και οι σύλλογοι γονέων, συμφωνώ σε αυτό που είπατε, και μάλιστα θα σας το πω ότι γίνονται δεκάδες εκδηλώσεις με αυτή τη θεματική από σύλλογους γονέων. Και το θέμα τι αποτέλεσμα έχουν. Μα η ουσία είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα. Okay. Όταν έχεις ένα διευθυντή που σου λέει ότι δεν γίνονται στο σχολείο μου δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν μπορείτε να πάτε στη δευτεροβάθμια, κύριε Κατηφέ. Καταλάβατε τι εννοώ. Να προσπεράσετε το διευθυντή. Αν ο διευθυντής, ας πούμε, είναι αρνητικός, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Ναι, κοιτάτε, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε απέναντί μας κανέναν εκπαιδευτικό, κανέναν διευθυντή. Εντάξει, okay. Και πώς θα προστατεύσετε τα παιδιά σας? Εμείς θέλουμε από κοινού να λύνουμε αυτά τα ζητήματα. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, γιατί ξέρετε μετά. Μπαίνουμε και σε επικίνδυνα μονοπάτια. Αν σε έναν σύλλογο γονέων για χίλιου λόγους, όχι για τους συγκεκριμένους, για άλλους λόγους, δεν μας αρέσει ένας εκπαιδευτικός, δεν μας αρέσει ένας διευθυντής. Άλλο αυτό, και άλλο να έχετε τη μία καταγγελία πίσω από την άλλη των παιδιών σας σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, σε ένα Α, Β, Γ σχολείο, ότι μέσα στο χώρο του σχολείου υφίστανται bullying. Εκεί τι γίνεται? Το αφήνουμε και περιμένουμε το επόμενο παιδί? Όχι βέβαια, ίσα-ίσα αυτό σας λέω, ότι είναι δεκάδες οι σύλλογοι που παίρνουν πολύ συχνά τέτοιες πρωτοβουλίες με ενημερωτικές εκδηλώσεις, με γενικές συνελεύσεις προς τους γονείς, με κοινές αποφάσεις. Άρα καταλαβαίνω, κύριε Κατηφέ, για να το. Με συνεχείς οχλήσεις στα σχολικά συμβούλια, και να σας πω ότι και στη δευτεροβάθμια, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν φτάσει αρκετές φορές οι σύλλογοι. Εμείς δεν θέλουμε να το προσωποποιούμε όμως, δεν θέλουμε να το περιορίσουμε σε ένα σχολείο, σε έναν διευθυντή, σε έναν σύλλογο γονέων. Ναι, όλοι μαζί πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι δεδομένο, κύριε Κατηφέ. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, γιατί πιεζόμαστε χρονικά. Βάζετε πολύ ωραία ζητήματα που μπορεί να τα κουβεντιάσουμε και με τους φίλους ακροατές. Σας καλημερίζουμε προς το παρόν, κύριε Κατηφέ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.